Λοιπόν, και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Λοιπόν, πριν από 7 χρόνια και συγκεκριμένα στις 6 Δεκεμβρίου του 2008, συνέβη μια δολοφονία η οποία μας σόκαρε, μας πάγωσε και μας θύμωσε, μπορούμε να πούμε. Και αναφέρομαι στη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Mm-hmm. Από εκείνη την μέρα, από εκείνη τη νύχτα μάλλον και μετά, η πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πόλεμη ζώνη, mm-hmm, και όλη αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα για το χρονικό της δολοφονίας του Αλέξη. Να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε να το δούμε αμέσως όλοι μαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και για σήμερα. Ραντεβού αύριο, Πέννη. Αύριο. Φιλάκια να είμαστε. Φιλάκια. Πάμε. As I drink too much. Μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη τόσο στις μνήμες όσων την έζησαν, όσο και στις σελίδες της ιστορίας. Ήταν η βραδιά που ένα 15χρονο αγόρι έπεφτε νεκρό στα στενά των εξαρχείων, με τις εικόνες που ακολούθησαν στο κέντρο της Αθήνας, να κάνουν πολλούς να μιλούν για δεύτερα Δεκεμβριανό. Ήταν λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της μοιραίας εκείνης νύχτας, που έχασε τη ζωή του ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος. Ο Αλέξης είχε βρεθεί με την παρέα του στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Μεσολογίου και Τζαβέλα, για να γιορτάσει με φίλους του. Ήταν του Αγίου Νικολάου. Σε παράλληλο χρόνο, το αστυνομικό κέντρο Εξαρχείων έδινε σήμα στο περιπολικό, στο οποίο επέβαιναν ο Επαμεινώντας Κορκονέας και ο Βασίλης Αραλιώτης να μεταβεί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας για μια τροχιά παράβαση. Δεν πήγαν ποτέ. Βρέθηκαν στο σημείο όπου ήταν ο Αλέξης με την παρέα του. Οι δύο ειδικοί φρουροί διαπληκτίστηκαν με τους νεαρούς και αποχώρησαν με το περιπολικό. Μετά από λίγη όμως ώρα, επέστρεψαν στο σημείο για να ζητήσουν εξηγήσεις. Ήταν η νύχτα που ο Αλέξης Γρηγορόπουλος δέχτηκε τα πειρά του ειδικού φρουρού Επαμεινώντα Κορκονέα και έπεσε νεκρός. Η δολοφονία του από τον ειδικό φρουρό είχε αρχίσει να γίνεται γνωστή σε όλη την Αθήνα και οι πρώτοι κάδοι δεν άργησαν να παραδοθούν στις φλόγες. Αυτή όμως ήταν μόνο η αρχή. Αυτό που ακολούθησε μετέτρεψε την πρωτεύουσα σε πόλεμη ζώνη. Πύρινο οδοφράγματα, καμένες τράπεζες και δημόσια κτίρια, κατεστραμμένες βιτρίνες, σπασμένα μαγαζιά, λαιλασίες και αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα. Πετροπόλεμος. Οι νέοι άρχισαν να γίνονται μία γροθιά και να αντιδρούν για την αυθαίρετη και πολλές φορές ατιμόρυτη αστυνομική βία. Οι πρώτες πορείες δεν άργησαν να διοργανωθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ενώ στο κέντρο της Αθήνας λάμβαναν χώρα πρωτοφανή επεισόδια. Στην αποπνικτική ατμόσφαιρα κυριαρχούσε η μυρωδιά από τα δακρυγόνα. Τα βλέμματα όλου του κόσμου στράφηκαν στην Ελλάδα. Η πρωτεύουσα είχε παραδοθεί στις φλόγες. Την 3η 9 Δεκεμβρίου ήταν η ημέρα της κηδείας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο κημητήριο Παλαιού Φαλήρου, όπου παρευρέθη πλήθος κόσμου. Μετά την κηδεία σημειώθηκαν επεισόδια πετροπόλεμου στην ευρύτερη περιοχή, όπου τα ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων. Οι συγκρούσεις και τα επεισόδια συνεχίστηκαν το ίδιο βράδυ και σε άλλες πόλεις εκτός Αθηνών. Μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου του 2008, η Αθήνα αλλά και η ολόκληρη Ελλάδα φλέγονταν από οργή για τη δολοφονία ενός απίθαρχου αγοριού, όπως ήθελαν να το παρουσιάσουν. Ενός αγοριού που του έριξαν κατευθείαν στην καρδιά για να το πειθαρχήσουν. Αχ,